Γίσετε λίγο στο χώρο να μας πείτε για τις αρκούδες οι οποίες σιγά σιγά ξυπνούν από τη χειμερή ανάρκη. Έχετε μάλιστα και τη μεγαλύτερη ηλικία αρκούδα της Ευρώπης εκεί. Βέβαια, είναι ο Ανδρέας, ο οποίος ξύπνησε πρώτος και φέτος. Κάθε χρόνο έχουμε ένα άγχος για το τι θα κάνει ο Ανδρέας, αν θα ξυπνήσει ή όχι. Ξύπνησε και φέτος και πρώτος μάλιστα, ο πιο γυραιός. Εδώ βλέπετε τώρα ήδη την Ειρήνη, το Μανώλη και τον Κυριάκο. Εδώ πιο κάτω φαίνεται και μια φωλιά, η φωλιά του Γιώργου και της Ειρήνης. Βλέπετε και τη μικρή πισίνα που εδώ δροσίζονται. Είναι σε αυτό το τμήμα αυτές οι αρκούδες και υπάρχει και ένα δεύτερο τμήμα στο οποίο υπάρχουν οι υπόλοιπες αρκούδες του καταφυγίου. Είναι συνολικά 13 στον αριθμό. Είναι όλες πρώην αιχμάλωτα ζώα από κάθε μορφή αιχμαλωσίας. Είναι αρκούδες χορεύτριες, αρκούδες από τσίρκο και ζωολογικούς κήπους. Εδώ στα 57 στρέμματα φυσικού δάσους οξιάς θα ζήσουν όλη την υπόλοιπη ζωή τους, γιατί δυστυχώς επειδή αφαιρέθηκαν βία από τον άνθρωπο, από τη φύση, από το φυσικό τους περιβάλλον. Δεν διδάχτηκαν από τις μητέρες τους αυτά που έπρεπε για να εκπαιδευτούν σωστά ως αρκούδες. Επομένως δεν μπορούν ποτέ να επιστρέψουν και να ζήσουν ελεύθερες, να επιβιώσουν στο φυσικό περιβάλλον. Τώρα εμείς βλέπουμε, κυρία Πετρίδου, ένα περιφραγμένο. Βλέπουμε ένα είναι δορυφορική σύνδεση με καθυστέρηση. Ακούτε, βλέπουμε λοιπόν ένα περιφραγμένο πάρκο. Πόση έκταση έχουν στη διάθεσή τους οι αρκούδες για να κινηθούν, για να ζήσουν? Είναι 50 στρέμματα φυσικού δάσους οξιάς. Που είναι και φυσικός βιότοπος αρκούδας, δηλαδή έξω από αυτά τα ηλεκτρικά σύρματα που βλέπετε εσείς, που περιορίζουν τις αρκούδες που είναι μέσα, ζουν και ελεύθερες αρκούδες, υπάρχει και φυσικός πληθυσμός αρκούδας. Μάλιστα έχει συμβεί στα χρονικά, στα ψυγεία που φυλάμε τα μήλα και τα άλλα φρούτα για να ταΐζουμε αυτές τις 13 αρκούδες, ελεύθερη αρκούδα να έχει έρθει επίμονα πολλές φορές εξακολουθητικά μέχρι να σπάσει το ψυγείο και να φάει όλα τα μήλα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε ξεχωριστά ονόματα για την κάθε μία, μας τις συστήσατε και πριν από λίγο. Ποιες είναι αυτές τώρα κοντά σας? Αυτές είναι ο Γιώργος, αυτός εδώ, ο Γιωργάκης. Είναι η Ειρήνη, αυτή εδώ που βολτάρει, τη βλέπετε κατά μήκος της πισίνας. Και πριν από λίγο ήταν εδώ και ο Μανώλης με τον Κυριάκο. Μάλιστα. Με τους ανθρώπους πώς είναι, κυρία Πετρίδου? Αυτά είναι ζώα που έτσι κι αλλιώς ήταν εξοικειωμένα με τους ανθρώπους. Δυστυχώς όμως οι άνθρωποι ήταν οι βασανιστές τους, οι εκπαιδευτές τους, ήταν οι άνθρωποι που τα περιέφεραν και που με πόνο τους έμαθαν τα διάφορα κόλπα. Αυτή τη στιγμή τα ζώα είναι έτσι κι αλλιώς εξοικειωμένα με τους επισκέπτες. Αυτό που προσπαθούμε εδώ να τους δώσουμε είναι να τους δώσουμε μία όσο το δυνατόν περισσότερο φυσική ζωή. Για το λόγο αυτό το καταφύγιο κλείνει τους μήνες που τα ζώα κοιμούνται. Λειτουργεί καθημερινά από τις 10 ως τις 5 μόνο για επισκέψεις. Τον υπόλοιπο χρόνο οι αρκούδες μπορούν να ξεκουράζονται. Και έτσι κι αλλιώς λόγω της μεγάλης έκτασης μπορούν να κυκλοφορούν σε όλο το καταφύγιο, σε όλη την έκταση. Αν θέλουν λοιπόν εμφανίζονται όταν οι επισκέπτες είναι εδώ και αν θέλουν μπορούν να ξεκουράζονται στους δικούς τους χώρους. Μάλιστα. Ο υπέργυρος Ανδρέας έχει το δικό του χώρο έτσι κι αλλιώς. Δεν ενοχλείται ποτέ από κανέναν επισκέπτη. Δεν είναι επισκέψιμο το κομμάτι του. Ο Ανδρέας, ο υπέργυρος, πόσο χρόνο είναι? Για να έχει περισσότερη ησυχία. Ο Ανδρέας είναι 44 τώρα. Και πόσο ζουν οι αρκούδες? Οι αρκούδες ζουν συνήθως 20 με 25 χρόνια. Επομένως είναι υπεραιωνόβιος, όχι απλώς αιωνόβιος. Έχει ξεπεράσει κάθε πρόβλεψη. Κατά πολύ το προσδόκιμο ζωής. Να πούμε επίσης ότι οι αρκούδες παρακολουθούνται από ειδικευμένους κτηνιάτρους και βιολόγους. Θα τις απελευθερώσουν και μελέτες για τη συμπεριφορά τους. Όχι ποτέ. Οι αρκούδες αυτές δεν θα μπορέσουν ποτέ να ζήσουν ξανά ελεύθερες στο φυσικό περιβάλλον, ακριβώς γιατί δεν έχουν διδαχθεί τους φυσικούς μηχανισμούς επιβίωσης. Μάλιστα. Και γιατί οποιαδήποτε, ακόμη και ελεύθερη αρκούδα, αν έρθει σε επαφή με άνθρωπο και ταϊστεί από άνθρωπο, ακόμη και αν απελευθερωθεί, η αρκούδα αυτή πάντα θα ψάχνει τον άνθρωπο για να βρει τροφή. Το πιο πιθανό είναι λοιπόν ότι κάποτε θα πλησιάσει σε κατοικημένο οικισμό και κάποιος θα τη σκοτώσει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ αυτό πάρα που πολύ. Κάνουμε εδώ. Ναι. Να πούμε ότι ο χώρος είναι επισκέψιμος καθημερινά. Ήδη εδώ είναι ένα σχολείο από τη Νέα Σμύρνη, από την Αθήνα, και ξαναγείται αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε επισκέπτες και κυρίως παιδιά, γιατί ενημερώνονται συνολικά όχι μόνο για τα θέματα της αιχμάλωτης αρκούδας, για τα θέματα και της ελεύθερης και των ελεύθερων πληθυσμών αρκούδας και για τις δράσεις του Αρκτούρου. Μάλιστα. Εδώ είναι μια συμβολική κίνηση ευαισθητοποίησης του κοινού, ακριβώς για να δούμε πόσο κακό μπορεί να κάνει ο άνθρωπος στην ελεύθερη, στην άγρια αρκούδα. Και, όχι και πόσο αντίθετο. Χρειάζονται όλες οι δράσεις προστασίας προκειμένου να επιβιώσουν οι τελευταίες 250 αρκούδες που ζουν στη χώρα μας. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Πετρίδου. Καλημέρα σας εκεί στον Ιμφαίο της Λάρισας. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Καλημέρα.